Ήταν το 1985, όταν ο έντονος προβληματισμός των φορέων Δημοτικού Κοζάνης για τις προοπτικές και το μέλλον της περιοχής και τον αναγκαίο μηχανισμό στήριξης της μεταξέλιξής της είχε σαν αποτέλεσμα τη σύσταση της Αναπτυξιακής Κοζάνης με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας και στόχο την αποτελεσματική λειτουργία και συμβολή στις προσπάθειες των τοπικών φορέων για αναπτύξη. Από τη σύστασή της, η ΑΝΚΟΛ συνέβαλε στην προώθηση υλοποίησης μικρών έργων με άμεσα ορατό αποτέλεσμα και παράλληλα στο σχεδιασμό και προγραμματισμό μεγάλων αναπτυξιακών οραματικών έργων σημαντικής αξίας για την περιοχή και τους κατοίκους της. Το γεγονός αυτό ενίσχυσε την αξιοπιστία και χρησιμότητά της και παράλληλα την ικανότητα της αυτοδιοίκησης της περιοχής ως παραγωγού αναπτύξεις. Από το Σύνολο των Φορέων της Δυτικής Μακεδονίας με αποτέλεσμα τη διεύρυνση της μετοχικής σύνδεσης και τη μετατροπή της σε αναπτυξιακή εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ ΑΝΚΟ το 1991. Βασικός στόχος της ΑΝΚΟ είναι η προώθηση, η στήριξη και η συμμετοχή στην ολοκληρωμένη περιφερειακή ανάπτυξη και την ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας σε περιοχή υγιούς διαβίωσης και αηφόρου ανάπτυξης με κοινωνική συνοχή και όραμα, με νέες ιδέες και ανθρώπους.